Συνάντησα εξαιρετικούς συνεργάτες και συναδέλφους τους πρώτους μήνες της θητείας μου, όπως είναι ο Γιάννης ο Μάρτος, ο Ηλίας ο Τσάκωνας, ο Κώστας ο Γεράρδος, ο Δημήτρης ο Σωτηρίου. Τους ηθοποιούς που είχαν επαφή με την κίνηση τους ήξερα και γεννήθηκε στο μυαλό μου η ιδέα αυτή τη αναβίωση του χωροθεάτρου. Ένα πρωί λοιπόν, τα τέσσερα αυτά παιδιά, ο Κώστας, ο Ηλίας, ο Γιάννης και ο Δημήτρης, κλείθηκαν στο γραφείο μου και βάλαμε τις βάσεις από κοινού προκειμένου το χωροθέατρο να βγει ξανά στην επιφάνεια και να αρχίσει να ξαναγράφει τη δική του ιστορία. Αποτέλεσμα το ότι αυτό το εγχείρημα δεν αποτελεί ένα πυροτέχνημα είναι το ότι η χειμωνιάτικη εφηβική σκηνή θα εξυπηρετηθεί από μια συνεργασία του χωροθεάτρου και των ηθοποιών φυσικά του κρατικού. Εννοώ ότι το χωροθέατρο ξαναμπαίνει στις ράγες της πορείας του ουσιαστικά και όχι απλά σαν διάτον αστείο. Έχω συγκινηθεί πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 24ης παρουσίας μου εδώ. Έχω συγκινηθεί αρνητικά, έχω συγκινηθεί θετικά, έχω πεισμώσει, έχω απογοητευτεί, αλλά σήμερα είναι τις πιο ευτυχισμένες στιγμές, καθώς το κρατικό φιλοξενεί ξανά, φιλοξενεί στους κόλπους του ένα κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Η παράσταση στήθηκε με τη βοήθεια όλων των συντελεστών. Δεν κινήθηκε με την έννοια του χορογράφου και χορογράφους και οι χορευτές, αλλά με την έννοια του συνδημιουργού.